Τέλος από σήμερα οι πληρωμές στις εφορίες με εξαίρεση μόνο τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Οι φορολογούμενοι θα πληρώνουν τους φόρους και τα χρέη τους υποχρεωτικά στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, ενώ μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις θα παρέχεται η δυνατότητα πληρωμών στα ταμεία των ΔΟΗ. Κατά εξαίρεση και ως τις 30 Νοεμβρίου του 2013, οι πολίτες θα μπορούν να πληρώνουν στις εφορίες τις δόσεις των βεβαιωμένων οφειλών που τελούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής. Η πληρωμή των οφειλών θα γίνεται με τη χρήση μοναδικού κωδικού, ο οποίος ονομάζεται ταυτότητα οφειλών. Και ταυτότητα ρυθμισμένη οφειλή αντίστοιχα στα ΕΛΤΑ ή σε κάθε τράπεζα χωρί να είναι απαραίτητη η διατήρηση λογαριασμού καταθέσεων από την πλευρά του οφειλέτη. Με του κωδικού αυτού, ο φορολογούμενο θα μπορεί να καταβάλει είτε το σύνολο είτε μέρο τη οφειλή του ή των δόσεων αποπληρωμή αυτή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληροφορηθούν του κωδικού μέσω του δικτυακού τόπου τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από το ιδιοποιητήριο που θα λάβουν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και από τι εφορίε. Για κάθε νέα οφειλή που βεβαίωνεται, θα εκδίδεται η ατομική ειδοποίηση από τη ΔΟΗ ή τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην οποία θα αναγράφεται και ο κωδικό ταυτότητε οφειλή. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία θα ενεργοποιήσει σύντομα και νέε εφαρμογέ που θα επιτρέψουν περισσότερε ηλεκτρονικέ συναλλαγέ. Μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του, οι φορολογούμενοι θα μπορούν σύντομα να προμηθεύονται μέσω του TaxiNet τα παράβολα που χρειάζονται για να πληρώσουν χρέη ή άλλε βεβαιωμένε οφειλέ στο δημόσιο, να θεωρούν ηλεκτρονικά τα συμβόλια μίσθωση ακιν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά το εκαθαριστικό σημείο τη φορολογία εισοδήματο, να κάνουν τι αλλαγέ στα στοιχεία διαμονή του και η κατάργηση των ταμείων της εφορία αποτελεί μνημονιακό όρο.